Μικροπαπάκι, πίνεις το νερό, θα μου χαλάσει τη συνταγή. Μα θα κάνουμε χαλβά σήμερα, θα φας από το χαλβά. Καλησπέρα και όπως καταλάβατε, σήμερα εγώ με το φίλο μου τον Πιπί, το παπί, θα φτιάξουμε έναν τέλειο χαλβά φαρσάλων, γιατί εσείς μας το ζητήσατε και θα γίνει. Πάμε να αρχίσουμε, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ εύκολη, πεντανόστιμη και γρήγορη και ανυπομονή να φάει ο φίλος μας. Λοιπόν, θα πούμε μία φορά τα υλικά για να μπορέσετε να τα σημειώσετε όλοι και να τον κάνετε, γιατί πραγματικά αξίζει. Θέλουμε για το σιρόπι 500 γραμμάρια νερό, το έχω εδώ πέρα, και 500 γραμμάρια ζάχαρη για να κάνουμε ένα σιρόπι. Τώρα θέλουμε άλλα 250 γραμμάρια νερό, 150 γραμμάρια corn flour, 125 γραμμάρια ένα ελαφρύ λάδι, εγώ έχω βάλει ηλιέλαιο, εσείς μπορείτε να βάλετε μαργαρίνη, μπορείτε να βάλετε μισό λάδι, μισό ηλιέλαιο, ό,τι θέλετε, σε λιπαρή ουσία. Και εδώ έχουμε τα μπαχαρικά μας. Έχω φυσικά κανέλα, 10 γραμμάρια κανέλα, δεν θα μου τη ζυγίσετε, αλλά εγώ επειδή τα θέλω και αυτά ακριβή, τα ζυγίζω. Κανέλα, γαρίφαλο, λίγο αλάτι και λίγο βανίλια σε σκόνη. Και φυσικά έχω και αμυγδαλάκι για να βάλω μέσα στο μείγμα. Τα έχω χοντροκόψει, τα έχω χοντροτρίψει μάλλον. Και θα τα βάλουμε μέσα στο μείγμα για να κάνει κράτσα, κρούτσα, κράτσα, κρούτσα και να είναι και το μαστιχωτό το τέλειο. Και να κάνει μια υπέροχη αντίθεση στο στόμα μας. Λοιπόν, αρχίζουμε και βάζουμε στη φωτιά μας το νερό. 500 γραμμάρια νερό και 500 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψω μία φορά το σιρόπι μου στην αρχή, όπως κάνουμε όλα τα σιρόπια, για να μην πέσει θερμοκρασία μετά. Και αφήνω να γίνει. Τώρα, έχω εδώ πέρα το corn flour, 150 γραμμάρια νησεστέ ή αλλιώς corn flour. Είναι ουσιαστικά το άμυλο καλαμποκιού. Είναι και τέλειος νηστίσιμος ο χαλβάς και μπορούμε να τον κάνουμε κάθε εποχή. Ειδικά στα πανηγύρια, όλοι πηγαίνουμε στα πανηγύρια για τον χαλβά. Νομίζω ότι είναι κάτι που αγαπάμε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Και γιατί να μην τον έχουμε στο σπίτι μας. Θα βάλω μέσα και το νεράκι. Βάζω νερό για να διαλύσει το corn flour, γιατί αν μπει κατευθείαν στο ζεστό μείγμα θα σμπολιάσει. Όπως και η ζελατίνη, έτσι και το corn flour είναι μια επικτική ουσία την οποία πρέπει να την διαλύσουμε σε κρύο νεράκι. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά, να μην είναι σμπολιασμένο. Και θα ρίχνω μέσα και τα μυρωδικά μου. Κανέλα, γαρίφαλο, βανίλια και λίγο αλάτι για να τονίσει τη γεύση της καραμέλας. Γιατί ουσιαστικά ο χαλβάς είναι μια καραμελένια εκδοχή της πίτας, μπορούμε να το πούμε. Άλλοι φτιάχνουν το χαλβά σε πίτα. Λοιπόν, μας χωμίζει κανέλα. Περιμένουμε να γίνει το σιροπάκι μας. Έχουμε το μείγμα μας έτοιμο και επιστρέφουμε σε λίγο. Το σιρόπι μας έχει γίνει. Βγάζει αυτές τις φουσκάλες εδώ που μας δείχνει ότι είναι έτοιμο. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο στην άκρη για λίγο και με το ηλιέλαιο που έχω θα ρίψω ελαφρά το ταψάκι μου για να μην κολλάει ο χαλβάς. Αυτό δεν είναι αναγκαστικό, απλά το κάνω για σιγουριά, για να μου ξεκολλήσει σίγουρα ο χαλβάς. Έτσι κι αλλιώς θα βγάλει τα λαδάκια του, τα έλαιά του. Όπως λέμε, θα τα ξεράσει, έτσι λέγεται στην ορολογία μας. Λοιπόν, επαναφέρουμε στη φωτιά και θα ρίξω μέσα νηστεστέ με νερό για τα μπαχαρικά μου και θα ανακατέψω πολύ καλά για να μαγειονοποιηθούν. Αφήνω στην άκρη το σύρμα και θα ανακατέψουμε μία κουτάλα. Αχ, πώς πήρανε μυρωδιά τα αρώματα! Ανακατεύω πάρα πολύ καλά με την κουτάλα μου. Θοδωρή μου, φέρεις λίγο το σύρμα από κάτω. Δεν μπορώ, θέλω να βάλεις το χεράκι σου. Ταραραν, ταραν. Να το, ναι. Είσαι φοβερός. Ό,τι και να πω είναι λίγο.
Εσένα θα σου βάλω ένα μεγάλο κομμάτι, ωραίο να έχεις. Λοιπόν, βλέπουμε αρχίζει και πίζει, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας στο 7 και εγώ έχω εδώ πέρα το λαδάκι μου και σιγά σιγά θα το ρίχνω μέσα στο μείγμα, σιγά σιγά όμως. Δεν θέλω απότομα, λίγο λίγο, έτσι, ωραία, για να πάρει το άρωμα του ηλιελαίου μου. Να το. Και ο χαλβάς καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμος όταν βγάλει τα λαδάκια του προς τα πάνω. Κατεβάζω λίγο από τη φωτιά για να μπορέσω να ανακατέψω χωρίς να κοχλάζει τόσο πολύ και θα ξαναεπαναφέρω. Να ξέρετε, οτιδήποτε συνταγή έχει μέσα ενσεστέ πρέπει να γίνεται στην κατσαρόλα το πήξιμο ουσιαστικά. Θα πίζει στην κατσαρόλα. Μετά δεν πίζει. Πίζει από τη θερμοκρασία. Λοιπόν, ο χαλβάς νομίζω ότι είναι ένα αγαπημένο γλυκό και είναι πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ οικονομικό και μπορείτε να το φτιάξετε όλοι στο σπίτι. Να το. Τέλεια. Ο χαλβάς θέλει μπράτσο. Γιατί το μείγμα μας πίζει και είναι δύσκολο να ανακατευτεί. Έτσι λίγο να πάρει το λαδάκι του μέσα. Και μετά να αρχίσουμε να ανακατεύουμε. Τους χαλβάδες τους κάνουν σε μεγάλα καζάνια και τους κάνουν με ξύλινες κουτάλες μεγάλες, ειδικές για χαλβά. Γίνονται σε τεράστια έτσι καζάνια, μπρούτζινα. Έχει πάρει το λαδάκι του σχεδόν όλο μέσα. Ξαναεπαναφέρουμε στη φωτιά, σε μέτρια θερμοκρασία, όχι πολύ δυνατή. Δεν θέλουμε να μας καεί. Ωραία. Υπάρχουν πολλές εκδοχές και πολλές συνταγές για χαλβά. Εγώ σας δίνω μια συνταγή σίγουρη, εύκολη. Και ο χαλβάς αυτός είναι από τα Φάρσαλα. Είναι το γλυκό το οποίο, πιστέψτε με, ξετρελαίνει κόσμο. Είναι έτοιμο μόλις κοχλάσει και μόλις ξεκολλάει από τα τυχώματα. Εμείς βλέπουμε ξεκολλάει. Θέλει ένα ωραίο ανακάτεμα, γρήγορο και δυνατό. Και θέλει πολύ προσοχή, πολύ προσοχή, γιατί καίει ο χαλβάς. Δεν θα αφήσετε να το κάνουμε τα παιδιά σας, θα το κάνετε εσείς για τα παιδιά σας. Και σε αυτό το σημείο ρίχνω τα μυγδαλάκια μου. Καλύτερα να τον κάνετε σιγά σιγά και σίγουρα παρά να μου βιάζεστε. Είναι πολύ γρήγορος και ήδη είναι τρεμουλιαστός και περιμένει να τον στήσουμε. Ωραία. Έχουν ειδικά φλόγιστρα όλοι όσοι κάνουν τους χαλβάδες και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή στο σπίτι. Είμαστε έτοιμοι. Αδειάζουμε τον χαλβά μας. Εδώ, τέλεια. Και θα τον ισιώσουμε τώρα αμέσως. Ωραία. Θα το πάρουμε. Εμένα μου αρέσει το χαλβά πάρα πολύ. Να παίρνω αυτό που μένει στην κατσαρόλα. Το ζεστό, το τέλειο. Είναι πραγματικά απίθανο. Απίθανο. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό θα το βάλω στην άκρη για να το φάμε. Βγάζουμε και το σύρμα μας. Α, στη μαμά μου αρέσει να τρώει αυτά από το σύρμα εδώ. Τα ωραία που μένουνε. Και τώρα θα ισιώσουμε το χαλβά μας με το κουταλάκι όσο μπορούμε. Και αυτή η διαδικασία που κάνω τώρα πρέπει να γίνει γρήγορα. Γιατί ο χαλβάς πίζει λόγω του νησεστέ που περιέχει. Οπότε νότο. Και έχει και τα μυγδαλάκια μέσα, τα οποία θα μπορούμε να τα καβουρδίσουμε κιόλας πιο πριν. Αλλά και να μην τα καβουρδίσουμε και να τα φάμε και να νιώθουμε το αμύγδαλο, το τέλειο και τις θρεπτικές του ιδιότητες, γιατί είναι πολύ θρεπτικό το αμύγδαλο. Τέλεια. Δεν τελειώσουμε όμως εδώ. Θα βάλουμε και λίγα μυγδαλάκια από πάνω για ντεκόρ. Θα πασπαλίσουμε με ζάχαρη. Θα ανοίξουμε το φούρνο μας στο γκριλ.
στο πιο δυνατό δηλαδή, και στην πάνω σχάρα, και θα το ψήσουμε για 3 λεπτά στην πιο δυνατή μας θερμοκρασία. Στείνω το αμυγδαλάκι μου. Εδώ μπορούμε να πασπαλίσουμε και τα αμύγδαλα, να μην τα βάλουμε στη σειρά. Μπορούμε να τα χοντροκόψουμε, γενικά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι σχεδιάκι μας αρέσει. Έτσι εδώ, θα βάλω μπόλικα πάνω, γιατί είναι τέλεια τα αμύγδαλα. Θα έβαζα κι άλλα, αλλά τα τρώγαμε πριν με το Θοδωρή. Ωραία. Ξέρω ότι ο χαλβάς... Να, έλα, πάρε. Ορίστε. Ωραίο το αμυγδαλάκι. Πολύ νόστιμο. Ακούγεται το κρέτσα. Ωραία, λοιπόν. Έχω και αμυγδαλάκι εδώ. Για να φάμε μετά, Θοδωρή μου. Εάν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και παραπάνω ποσότητα. Θα πασπαλίσω με ελάχιστη ζάχαρη. Πολύ λίγη. Βλέπετε ότι δεν βάζω πολύ. Ίσα-ίσα θέλω να μου κάνει αυτή την ωραία την κρούστα από πάνω. Τέλεια. Ωραία. Αυτό. Μια χουφτίτσα ζάχαρη ουσιαστικά. Πάμε να το βάλουμε φούρνο για 3-4 λεπτά στο γκριλ. Όπως βλέπετε, έχω βάλει το φούρνο στο πιο δυνατό και στο γκριλ με αέρα. Όσοι έχετε αντιστάσεις. Τρία λεπτάκια και τρώμε χαλβά. Τσιτσιρίζει ο χαλβάς. Έχει μυρίσει καραμελένιο, έχει μυρίσει το αμύγδαλο. Πω. Κοιτάξτε τι ωραία τσιτσιρίζει. Να κλείσουμε και το φούρνο μας. Θα το αφήσω για λίγο να κρυώσει. Και θα κόψω κομμάτι. Ο χαλβάς μας έχει κρυώσει ελαφρά, αλλά είναι ακόμα ζεστός και τρεμουλιαστός. Πάμε να τον κόψουμε, να σερβίρουμε. Επειδή είναι στρογγυλό εμένα το ταψάκι μου, θα το κόψω τριγωνικά. Εσείς πρέπει να περιμένετε κι άλλο για να κρυώσει ο χαλβάς. Εγώ δεν μπορώ να τη σταθώ, γιατί πραγματικά τρελαίνω μια χαλβά. Είναι τέλειος θερμολιαστός. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να βγάλουμε ένα κομμάτι. Ωραία. Βλέπετε πώς ξεκολλάει από τα τυχώματα. Επειδή βάλαμε και το λαδάκι μας, δεν έχουμε θέμα. Τέλεια, τρεμουλιαστός ο χαλβάς. Αχ, θα είναι απόλαυση. Θέλω να δοκιμάσω αμέσως, δεν μπορώ να περιμένω. Ωραία, τα κομματάκια εδώ. Τέλεια. Ο πιο ωραίος χαλβάς. Βάλω και λίγα αμυγδαλάκια ακόμη. Νομίζω ότι είναι τέλειος. Καλή σας απόλαυση. Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for?